Μπορεί κάθε φορά να τρέχουν βιαστικοί να προλάβουν τους σειρμούς του μετρό, το πρωί όμως αρκετοί ήταν εκείνοι που άφησαν προς στιγμή τις υποχρεώσεις τους προκειμένου να θαυμάσουν τους καλλιτέχνες της εθνικής λυρικής σκηνής. Τέλειο. Το έχετε ξαναδεί? Όχι. Το ξέρατε ότι θα τραγουδήσουν σήμερα και ήρθατε ή τυχαία? Όχι, τυχαία, περνάγα. Οι καλλιτέχνες βρέθηκαν στο σταθμό του μετρό στο Μοναστηράκι και ερμήνευσαν αποσπάσματα από γνωστές όπερες. Ήταν καιρό να γίνει και στην Ελλάδα κάτι τέτοιο, γίνεται σε όλο τον κόσμο και θεωρώ ότι είναι πολύ καλό να κατεβεί και η όπερα κάτω στο λαό για να γίνει γνωστή. Ανάμεσα στους επιβάτες και πολλοί τουρίστες, οι οποίοι δεν σταμάτησαν να φωτογραφίζουν τους καλλιτέχνες. Μπορεί να διήρχε σε λίγα μόνο λεπτά, κατάφερε όμως να κερδίσει το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Εκτός από τους επιβάτες που ευνηδιάστηκαν, αρκετοί ήταν εκείνοι που έφτασαν εδώ προκειμένου να απολαύσουν αποκλειστικά και μόνο την παράσταση. Καταπληκτικό. Εγώ αγαπώ και την όπερα πολύ. Μόλις το άκουσα, έτρεξα. Το είχα ακούσει στο ραδιόφωνο. Οπότε ήρθατε αποκλειστικά για να ακούσετε. Ναι, ναι. Είναι λίγο όμως. Δεν πειράζει, λίγο αλλά πολύ καλό. Με τη δύναμη της μουσικής υποστηρίζουν οι καλλιτέχνες, η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη. Ο καθένας σας κάνει από το μετερίζι του κάτι για να μορφαίνει την καθημερινότητά μας. Εμείς μπορούμε αυτό, αλλά όλοι σίγουρα μπορούμε να κάνουμε κάτι. Είναι ένα project πάρα πολύ έτσι, πρωτότυπο, έχει απήχηση, φάνηκε. Το κοινό ήταν ένθερμο. Για τρίτη φορά, η εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες και η Εθνική Λυρική Σκηνή συνεργάστηκαν προκειμένου να φέρουν την όπερα πιο κοντά στη ζωή της πόλης. Ο κόσμος ξέρει την όπερα, απλά δεν το συνειδητοποιούμε. Είναι μέσα στην καθημερινότητά μας, μέσα σε διαφημίσεις, σε διάφορα ακούσματα, αλλά δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Τι να σας πω, έχω καιρό να πάω στη Λυρική και ξαναγεννιέμαι. Τα καλλιτεχνικά δρόμενα θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα και στα υπόλοιπα μέσα σταθερής τροχιάς.